Εσείς έχετε σκεφτεί να ανανεώσετε το παιδικό σας δωμάτιο? Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία? Σεπτέμβρης έρχεται. Εγώ σας έχω φέρει εδώ, στην πηγή της ανανέωσης όλων των χώρων του σπιτιού, αλλά τώρα θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα λίγο για το παιδικό δωμάτιο. Χατζή Θεοδοσίου, για έλατε να δούμε τι έχει να μας προτείνει. Η ποικιλία είναι τεράστια, τεράστια και είναι σίγουρο ότι δεν θα ξέρετε ποια να πρωτοδιαλέξετε. Εγώ θα παραμείνω εδώ, στα κλασικά. Αστέρια για το αστέρι μας. Όμως από κουρτίνες υπάρχουν και τα ρόλερ σκίασης για αυτούς που επιθυμούν κάτι έτσι πιο εναλλακτικό στο χώρο τους. Πού βάζουμε τις κουρτίνες μας? Και κουρτινόξυλα λοιπόν εδώ, σε πάρα πολύ ωραία χρώματα, έντονα, φωτεινά, παιχνιδιάρικα. Και βέβαια, για να τις διακοσμήσουμε τις κουρτίνες μας, εγώ έχω διαλέξει το λιονταράκι. Εδώ έχουμε τα πιο ρομαντικά. Κουρτινόξυλο με πατίνα. Και βέβαια τα πιο βιομηχανικά για τους ατίθασους έφηβους. Η ιστορία της ταπετσαρίας ξεκινάει από πάρα πολλά χρόνια πριν, σε όλα τα βασιλικά σπίτια και των παλαιότερων εποχών και σύγχρονα υπάρχουν ταπετσαρίες και στα παραμύθια μας παντού. Δίνουν στυλ πάντα στο υπνοδωμάτιό μας ή στους χώρους μας όλους και σίγουρα είναι έτσι
η χαρά των παιδιών να βλέπουν τους τοίχους τους ιδιαίτερα ζωγραφισμένους και με πολύ όμορφα σχέδια επάνω. Τα πετσαρίες λοιπόν, για ελάτε να δούμε. Ποικιλία τεράστια και για όλα τα γούστα. Δεν ξέρω αν μπερδευτήκατε ή αν πήρατε ιδέες, αλλά σίγουρα αν έρθετε εδώ μια βόλτα θα τα δείτε όλα από κοντά, θα σας λυθούν όλες οι απορίες και σίγουρα θα διαλέξετε το καλύτερο για εσάς. Ελάτε! Lost in a moment and I feel so good.